Όπα! Πάμε! Δώσε! Έλα! Καλώς τον αφού! Καλώς ήρθες! Τα πάω εγώ, θα το λιώσεις! Πάνε τα τενεκάκια! Πάνε και τα τενεκάκια! Με αυτό πήγες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι? Ναι, με αυτό τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση ευδοκίας, με αυτό μέσα. Εσύ το διάλεξες? Ναι. Γιατί? Ναι, γιατί εδώ και 12-13 χρόνια αγωνίζομαι στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, όπου εκεί είναι η δεύτερη Ελλάδα. Και όταν παίζω, υπάρχουν πολλές χιλιάδες Ελλήνων μέσα στο στάδιο, όπου άκουγα κάτι ελληνικό κτλ. Και όταν το άκουσα, και ειδικά σε μια ακουστική όπως είναι τα στάδια και όλα τα σχέδια κτλ., ήταν τόσο ελληνικό, τόσο ωραίο. Που σου ανεβαίνει το ηθικό κι άλλο. Το πάρεσε με κάποιο τρόπο. Ρέση Μιχάλη. Αθήκτο όμω, εσύ. Ρέση Μιχάλη. Λυπήσω λίγο. Λίγο ήκτο. Εγώ, ναι, κάτι ψηλοπράγματα στα πόδια μου. Τίποτα καλέ. Ούτε βρετζινιά. Έχει καλά και σαν την κλωτσιά που λίγο ζαλίστηκε. Πού ήταν? Χτύπημα με χέρι ήταν. Σε ποιο σημείο σε χτύπησε? Στο πρόσωπο, στο κεφάλι. Πάνω το μάτι, εκεί, γιατί είναι λίγο βρισμένο, ε. Ναι, ίσως αυτό είναι. Τον άφησε, πες, τον άφησε. Άστο να μωρέ μία και πίσω. Όλα είναι κλάσματα. Ήταν η καλύτερη του στιγμή στον αγώνα. Φάνηκε πάντω εκεί ότι έχασε λίγο τη. Αυτό είναι το θέμα, ότι εκείνες, επειδή παίζει με χιλιοστά, με κλάσματα, οπότε εκείνη ώρα πρέπει να κάνει πολύ γρήγορα σύνταξη, να σκεφτεί γρήγορα. Το έχει δει καθόλου, Μιχάλη, έχει δει καθόλου πλάνα. Έλα να δούμε λίγο και ο κόσμο να δει και εσύ μαζί μα. The winner is. Zabidis Μιχάλης. Ο δικός μας Μιχάλης Ζαμπίδης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing K1, κέρδισε το Σάββατο το βράδυ έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες του εναντίον του Φάντι Μέρσα, που διεκδικούσε τον τίτλο του The King of the Ring. Να ο Μιχάλης, η είσοδο του κορυφαίου kickboxer για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και τον κόσμο. Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έκανες περήφανος. Η χαρά είναι τεράστια για μένα και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήρθε, παρόλο που οι εποχές είναι περίεργες. Ο κόσμος το αγκάλιασε, ήρθε, υποστήριξε τους αγώνες και πήγε πάρα πολύ καλά και μου έδωσε πάρα πολύ ενέργεια, γιατί ο αντίπαλος, από ό,τι φάνηκε, ήταν πολύ σκληρός. Με κομμένη την ανάσα, το κοινό παρακολούθησε τον Iron Mike να μην χάριζεται στον αντίπαλό του, παρόλο που στην αρχή δέχθηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι και ζαλίστηκε. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, γιατί τον είδα αυτόν τον πολύ αγριά άνθρωπο και λίγο έτσι, ξέρεις. Αυτό, αλλά μετά ο Μιχάλης μας ήταν ο καλύτερος. Πίστευα στο Ζαμπίδη, το είπα και πριν αρχίσει ο αγώνας, ότι πιστεύω να γίνει ένα συναρπαστικό αγώνας και να κερδίσει ο Ζαμπίδης, η Ελλάδα δηλαδή. Και δεν έπεσα έξω. Φίλοι και άνθρωποι που αγαπούν τον Έλληνα πρωταθλητή βρέθηκαν στο στάδιο και μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής μας πριν και μετά τον αγώνα. Μας αρέσει για αυτό που πρεσβεύει, για αυτό που μεταδίδει. Μας αρέσει γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, εμείς δουλέψαμε μαζί του και στο dancing. Πραγματικά αγνό, θετικό παιδί. Που το κάνει για τον αθλητισμό, το κάνει για την Ελλάδα, το κάνει για να μεταδώσει μήνυμα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, βάρβαρα αθλήματα ή ευγενή. Υπάρχουν βάρβαροι άνθρωποι ή ευγενείς άνθρωποι. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, τουλάχιστον η εμπειρία που είχα εισπράξει εγώ, είχαμε εισπράξει όλοι από τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ήταν ένας βαθύτατα ευγενής άνθρωπος, χαμηλών τόνων, πολύ γλυκός. Τι άλλο να πει κανείς, να ο κάτω, Μιχάλη. Πιστεύω ότι θα νικήσει ο Ζαμπίδης όπως πάντα. Την ώρα που μπήκε μέσα ο Μιχάλης ήταν ίσως η πιο έτσι, συγκινητική στιγμή βραδιάς και φυσικά νομίζω ότι λίγο πριν το τέλος όταν τον έστησε στη γωνία. Εγώ είμαι σίγουρη για την νίκη. Πάντως αν χρειαστεί τη βοήθειά μου, το μόνο που μπορώ να του προσφέρω είναι λίγο τακούνι. Νικήσαμε! Έτσι! Δεν το περιμέναμε. Δεν το είπαμε. Έπρεπε να παίζαμε στοίχημα. Ο ηττημένος Σύριος αθλητής Φάντι Μέρσα, αποδεικνύοντας το ήθος του, σήκωσε τον Μιχάλη Ζαμπίδη στα χέρια στο τέλος του αγώνα. It was a honor for me to fight Mike Zambidi because he's a very famous fighter and the fight was very nice for the crowd. Στο πλευρό του Μιχάλη Ζαμπίδη βρέθηκε για άλλη μια φορά η μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών ΣΥΤΑ. Η υποστήριξη του Μιχάλη Ζαμπίδη είναι άλλη μια επένδυση της ΣΥΤΑ στην Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε τις δραστηριότητες του Μιχάλη και μία από τις εντυπωσιακότερες εμφανίσεις του στο ελληνικό κοινό, όπως το Iron Challenge του Αντένα, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο πρότυπο και για την νεολαία αλλά και για όλους εμάς. Είναι ένα υπόδειγμα όχι μόνο αθλητή αλλά και ανθρώπου, μία φυσιογνωμία καθαρή και αγαπητή στον κόσμο,
Με τον Μιχάλη μας συνδέουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αθλητές αλλά και τους ανθρώπους που μπορούν να μας εμπνεύσουν με το ήθος και την ακεραιότητά τους, αλλά και να αποτελέσουν έμπνευση σε μια εποχή που τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ευχόμαστε στον Μιχάλη καλή επιτυχία σε όλη τη μελλοντική του πορεία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο βασιλιάς του ρινγκ, συγκινημένος, μίλησε για τη δύναμη που πήρε από τον κόσμο. Την ώρα που βγήκα έξω, πραγματικά παραλίγο να δακρύσω, δηλαδή έπαθα κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, ας πούμε. Ήταν τόσο πολύ ενέργεια και όλο αυτό που πήρα, που εισέπραξα, που μου ήρθε πραγματικά να βάλω τα κλάματα, πραγματικά σας μιλώ. Μιχάλη, θέλω να πω κάτι. Πέρα από τηλεοπτικό σοου, ήταν ένας πραγματικός αγώνας. Έπεσε πολύ ξύλο, επειδή τυχαίνει να ξέρω λίγο από αυτό το άθλημα. Έπεσε πάρα πολύ ξύλο και βλέπω... Ήτανε μποξέρο ο Χρήστος. Εντάξει, απλώς... τι, αφού ήσουν, τα λέμε. Αυτό το επίπεδο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Οι κλωστιές και οι μπουνιές που έπεφταν σε έκαναν να τριχιάζεις. Δηλαδή δεν το είχαμε ως δεδομένο ότι θα νικήσεις. Λέγαμε όλοι ότι ο Μιχάλης Ζαμπίδης, είδαμε στιγμές που πραγματικά ανησυχήσαμε, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας και υπέρχαν χτυπήματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν νοκάουτ είτε σε μένα είτε στον αντιπαλό μου. Ρε εσύ Μιχάλη, τις κόντρες, όπως λέμε. Τον είχες δει πόσο προκλητικός ήταν αυτός την προηγούμενη εβδομάδα που παίζαμε τις δηλώσεις του? Είχες δει ύφος? Θα τον καταρακώσω, θα νικήσω μέσα στο ίδιο του το γήπεδο, μέσα μπροστά στο κοινό του, μπροστά στους Έλληνες. Θα τον ξεφτυλίσω. Τι ήταν αυτά? Είχα πάρα πολύ εκνευριστεί. Και το έλεγα και δημοσιογράφο, μα είναι καλά, είναι δυνατόν. Τα πίστευα αυτά. Τώρα μαζεύτηκε. Τον είδε, τι να κάνω, τιμή μου που έπαιξα. Χάρηκα πάρα πολύ. Τιμή μου. Αλλά έχω δικλείδες ασφαλείας και δεν έρχεται τίποτα σε μένα. Ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν συμβαίνει, εγώ προγραμματίζομαι και πάω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω χωρίς να επηρεάζομαι συστηματικά ή οτιδήποτε. Σου είπε τίποτα εκεί την ώρα που αυτό που είχε ρωτήσει την άλλη φορά ο Χρήστος, που καμιά φορά λένε ατάκες και τα λοιπά, σου είπε τίποτα? Όχι, όταν ανεβήκαμε πάνω στο ring, ξέραμε και δύο ότι θα γίνει μια πολύ σκληρή μάχη, όπου τα λόγια μπήκαν στη δεύτερη. Ήταν προκλητικός όμως σε κάποιες φάσεις. Yeah. Έτσι νομίζω εγώ. Yeah. Δηλαδή γέλαγε ηρωνικά. Αυτό, ναι. Εσύ πώς το εισέπραξε εκείνη τη στιγμή? Προσπαθούσε σε εκνεύρισε αυτό? Δείξει. Όχι. Όπως είπα, ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός. Γιατί εκεί πέρα παίζει με κλάσματα. Λίγο το παρατήρησε αυτό που σου λέω? Ναι, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή έκανε. Εκεί ήμουνα. Τώρα μια μπουνιά. Σε εκνευρίζει αυτό, ρε. Δεν είναι κουμπάκι. Γέλαγε. Αυτό σε κάνει Τούρκο δηλαδή. Ναι. Καμιά φορά. Καμιά φορά χτυπάς κάποιον πολύ δυνατά, αντιλαμβάνεται τη δύναμή σου, δεν μπορεί να μπει. Και εκεί πέρα χαμογελάει και σου λέει αυτό ήταν. Αλλά τύπου από ειρωνικά, πόσες, ναι, για αλλά να σου ασφαλ... από άμυνα. Ναι, ότι... από άμυνα, ναι. Δηλαδή, γιατί όταν δεχτεί ένα χτύπημα και ήταν πολύ γερό και είμαστε σε απόσταση, οκ, okay, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δείξει στον κόσμο ότι αυτό τι πάει δυνατά, ή να χαμηλώσει τα χέρια και να πει τι αυτό ήταν. Έπαθε σοκ την ώρα που βγήκε από τι κραυγέ του κόσμου. Βέβαια, ήταν ένα στάδιο γεμάτο και στι εποχέ μα κιόλα ο κόσμο ήρθε να υποστηρίξει αυτόν τον αγώνα. Να, εδώ μόλι είδαμε την μπουνιά που σε χτύπησε. Ναι, ήταν αυτό το αριστερό. Προσέξτε, το αριστερό αυτό. Ναι. Ναι. Ήταν... αμέσως... Εμένα μου άρεσαν τα πηδηματάκια, Μιχάλη. Εκεί που ήσουν που. Θα δει, δεν είπα αυτό που είχε με τα μούρι. Να βγει και Μιχάλη. Το πρόβλημα είναι να πάρει τη ζήση για να βγει. Για ηχητικά. Όχι, για τον αγώνα να τον περιγράφει. Μπορεί να κάτσω εκεί στη γωνίτσα. Να λέω πάνω, Μιχάλη. Μπορεί, Μιχάλη, νιώθω το να μην. Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Εκεί θα μπορούσε να γίνει και νοκάουτ σε αυτό το σημείο. Με τη ζαλούρα. Δηλαδή ήταν επικίνδυνο, έτσι. Να πω σίγουρα. Αν έπεφτε κάτω, θα μετρούσαμε. Ναι, τι. Θα κάνει το μέτρημα, είναι άκρος ρεαλιστικό, είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, είναι αλήθεια και μόνο. Με δεν είναι. Παίζεις, όταν το είδα, μπαίνεις μέσα και παίζεις 100%. Αλλά και ο αντίπαλος μου ήρθες, δεν ήρθε κάποιος ο οποίος ήταν άσχετος ή οτιδήποτε. Όχι βέβαια, είναι καταξιωμένος και αυτός εξίσου. Απλά εμένα με εκνεύρισε το attitude πάρα πολύ, το στυλάκι του. Και δηλαδή ήθελα πάρα πολύ γι' αυτό το λόγο πραγματικά να κερδίσει. Να δω τη φάτσα του μετά. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζει διαφορετικά το φόβο του και το άγχος του. Οπότε αντίστοιχα αυτό το εξέφρασε έτσι. Αυτό το έκανε εξίσου. Είναι αυτό ρε παιδί μου. Αυτό σε προκαλεί πιο πολύ που είσαι τόσο. Είναι τόσο cool. Δηλαδή αυτή η κουλοσύνη που σε προκαλεί ακόμα πιο πολύ από τα λόγια που λέει ο Φάντι. Φάντι. Μπράβο, Φάντι έγινε Φάντι Μπαστούνι. Να σα παρακολουθούμε ξένο αγώνα έτσι όπως βλέπουμε στο εξωτερικό. Ήταν ακριβώς.
τέτοιο επίπεδο. Εσύ για πες που ξέρεις από αυτά, γιατί εμείς δεν πολύ καταλαβαίνουμε. Ξέρεις τι χτύπημα είναι το ένα και το άλλο. Δυνατός. Ήταν τρομερά εντυπωσιακός ο αγώνας. Και πριν και οι προηγούμενοι αγώνες που παρακολουθήσαμε από τα άλλα παιδιά ήταν. Αγωνιζόταν από τους καλύτερους αθλητές, από τους Έλληνες αθλητές. Ναι, ναι. Γίνανε πολλά ξεκαθαρίσματα, στο πούμε. Και προσέξαμε πάρα πολύ στην επιλογή των αθλητών να είναι όλα τα μάτς ένα και ένα. Και πραγματικά ήταν υψηλό το θέαμα. Σε αθλητικό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, πάντα, στο τέλος, να συγχαίρω ένα τον άλλον. Δεν υπήρχαν ακρότητες, θέλω να πω. Υπήρχε μέγιστη αθλητική παιδεία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, αυτό στο τέλος που σήκωσε και αυτά και χαρές και κακό. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Πήγατε και για ποτό μετά, τι. Όχι, δεν πήγαμε για ποτό. Αλλά εντάξει, την ώρα που χτυπάει το καμπανάκι, ξέρεις ότι είναι επίσης όρις, βέβαια. Ξέρεις ότι έχετε ετοιμαστεί και δύο και ότι μπορεί να γίνει. Διώνεις τους συστηματισμούς και κάνεις αυτό που είσαι προγραμματισμένος να κάνεις. Με τελείως διαφορετικά ένστικτα στον αγώνα. Με ποιο άτομο μίλησες κατευθείαν με το που τελείωσε ο αγώνας και πήρες και το πρώτο τηλέφωνο? Μα δεν θυμάμαι μετά. Ήμουν. Τι έκανε? Για ένα διάστημα δεν πρέπει να θυμάσαι εσύ μετά. Δηλαδή, θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι, εννοείται. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει και φορές στο παρελθόν που από την ένταση και από τα χτυπήματα κτλ. Που μπορεί να είχα και κάποιο κενό ανάμεσα, α πούμε. Αλλά τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια. Όχι, όχι. Όχι, ευτυχώς μετά από ένα τέτοιο αγώνα, όπως λείψει, είμαι καθαρός και ήταν καλές οι άμυνες. Το μόνο χτύπημα που δέχτηκα ήταν εκείνο εκεί το πλάσμα, ας πούμε, ναι, που χάθηκα, αλλά έκανα γρήγορα πέρα να παρασύνταξω και μπήκαμε. Καλέ, ναι, ούτε που έπεσες. Ναι. Να σου πω, μετά τι έκανες? Μετά. Κούραση. Ναι. Μετά. Φεύγεις από το γήπεδο. Συγχαρητήρια, αυτά, χαμό, σου μιλάνε όλοι. Ναι. Τι που πας? Έφυγα, είχαμε κλείσει με την ομάδα ένα δωμάτιο με μια πολύ μεγάλη τηλεόραση να πάμε να απολαύσουμε τον αγώνα να τον δούμε. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο. Ναι, ήταν. Γιατί ήμουν ο μόνος που δεν το είδα. Όλα ήταν απ' έξω. Ενώ τέτοιο αθλητή η οικογένεια αυτού του αθλήματος συνηθίζει ποτέ να τον παρακολουθεί, να παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τρώει και να ρίχνει ξύλο. Αλλά με επικίνδυνες όμως διαστάσεις. Ναι. Συνηθίζεται ποτέ αυτό το πράγμα? Να βλέπει η οικογένεια. Ναι, δηλαδή που σε παρακολουθούν και είναι πια άνετοι. Γιατί εγώ αν ήσουν δικό μου παιδί, ας πούμε. Δεν, ναι, δεν είσαι. Εντάξει, σίγουρα. Δηλαδή και ο πατάς μου και η μητέρα μου, η οικογένειά μου γενικότερα, ο αδερφός μου ήταν από κάτω. Περνάγαν το δικό τους αγώνα. Η μητέρα μου. Καλά, να δει τώρα. Ούτε να τη σκεφτώ. Ελληνίδα μάνα τώρα. Όλοι ήταν. Και όπως είπε και ο Σάββας, η Iron Mommy. Άσε να ανέβουνε πάνω. Α, το παιδί μου, ρε. Τι κάνεις, ρε. Με κεφτεράκια. Στην ώρα, παιδί μου, ρε. Ναι, εκτός που να μην φέρει τίποτα. Τα κεφτεράκια δεν τίποτα. Είναι επικίνδυνες οι μαμάδες. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα εντάξει, περάσανε πολύ δυσκολότερο αγώνα από ό,τι έκανα εγώ. Είναι εκεί για να σε στηρίξει παρόλα αυτά. Και αυτό δείχνει μεγάλη δύναμη. Εγώ δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Θα έλεγα πείτε μου στο τέλος. Δεν ξέρω αν θα αντέχα να το δω. Είναι δύσκολο για εσά. Τώρα πας για την ζώνη του Τάισον, έτσι. Ακριβώς το 2013 θα αγωνιστώ η Top of the Top. Βασικά θα παίξουν εκεί όπου θα είμαστε σε μια βραδιά, θα παίξουμε καλύτερη και ο νικητής θα πάρει μάλλον σε νέα. Να σου πω, θέλω κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Παλώ. Σε σχέση με τον Τάισον, επειδή σε άκουσα να λες ότι ήταν ιδαλμά σου. Ο Τάισον όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από σένα. Μπορεί να ήταν πάρα πολύ δυνατός, πολύ ικανός, αλλά ήταν πολύ άγριος και έξω από το ρινγκ. Παραβατικός, παραβατικός. Δηλαδή έκανε πολύ ακραία πράγματα. Σε αυτό τι έχεις να πεις εσύ? Που δείχνει ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Πολύ ευγενικό, πολύ ήπιο. Εντάξει. Εγώ θαυμάζω. Θαύμαζα όταν αγωνιζόταν τον Τάισον την ώρα που χτύπαγε το καμπανάκι. Μάλιστα. Μόνο αυτό το κομμάτι λοιπόν. Ναι. Ναι, από εκεί και πέρα ο κάθε άνθρωπο στην προσωπική του ζωή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σαν αθλητή δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Συγχαρητήρια. Έκανε την Ελλάδα περήφανη άλλη μια φορά. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έσκησε. Πάντα τέτοια. Και την άλλη φορά τενεκάκια, εσύ. Λοιπόν, επιστρέφοντας θα μιλήσω.